Καλησπέρα σας από τον εκθεσιακό χώρο Απόστολος Μαρδύρης. Λοιπόν, πες μας καταρχήν σε ποιο σημείο βρίσκεσαι και τι έχεις δει μέχρι στιγμής λίγο πριν ξεκινήσουν και επίσημα τα εγκαίνια. Είμαστε στην είσοδο περίπου της έκθεσης. Εδώ είναι το περίπτερο του ένα Media Group. Είναι όλοι οι συνεργάτες του καναλιού εδώ στον χώρο που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες. Οι φορείς καταφτάνουν σιγά σιγά. Νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς με μία πρώτη ματιά και με μία πρώτη βόλτα, διότι δεν έχουμε εμείς χρόνο, ξέρετε, λόγω των εκπομπών και των συνδέσεων. Νομίζω ότι είναι γεμάτα όλα τα περίπτερα. Βλέπω ότι έρχεται κόσμος σιγά σιγά στο χώρο εδώ της έκθεσης. Ο Δήμος Καβάλας και η Δημοφέλεια δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή έκθεση. Συμμετέχουμε, είμαστε εκθέτες, δεν ήρθαμε απλά ως φυσική παρουσία. Συμμετέχουμε λοιπόν προβάλλοντας την πόλη μας, προβάλλοντας την πόλη μας μέσα στην πόλη μας, μέσω της συγκεκριμένης έκθεσης. Καταρχήν θέλαμε πάρα πολύ όποιος μπαίνει μέσα στην έκθεση του επιμελητηρίου, είτε είναι καβαλιώτης είτε είναι ξένος, να βλέπει την Καβάλα η γαλάζια πόλη. Γιατί τη λέτε γαλάζια εσείς εδώ? Είναι το τουριστικό μας λογότυπο, άλλωστε το γαλάζιο και το άσπρο είναι χρώματα γενικά της Ελλάδος. Η Καβάλα λοιπόν, δεδομένου ότι έχουμε και θάλασσα και ουρανό, γαλάζιο με καταγάλαμες και πανέμορφες και πεντακάθαρες ακρογιαλιές, το τουριστικό μας λογότυπο λοιπόν είναι η γαλάζια πόλη. Όπως όμως θα δείτε και στο περίπτερό μας, δώσαμε περισσότερο τουριστικό χαρακτήρα σε συγκεκριμένη έκθεση, ενώ δηλαδή πέρσι, πρόπερσι, όποτε συμμετέχουμε στο επιμελητήριο, δίναμε και τον εμπορικό χαρακτήρα. Φέτος όμως, επειδή η συγκεκριμένη έκθεση θέλει να προβάλλει τον τουρισμό και δίνει έμφαση στον τουρισμό, θέλαμε να δώσουμε και εμείς περισσότερο τον τουριστικό μας χαρακτήρα. Θα δείτε λοιπόν ότι επιλέξαμε να προβάλλουμε περισσότερο, πέρα από τις ομορφιές της πόλης, το πυλοθεραπευτήριο, το Μουσείο Καπνού, τους Φιλίππους και το Φρούριο, που είναι τα πιο τουριστικά σημεία της περιοχής μας και πράγματα, σημεία που τα οποία προβάλλει η πόλη της Καβάλας και η Δημοφέλεια. Άλλωστε, επίσης θέλαμε να μπορέσουμε να διαφημίσουμε, δεδομένου ότι θα έρθουν πολλοί ξένοι στην συγκεκριμένη έκθεση, θέλαμε λοιπόν να έρθει μέσα από το περίπτερό μας να πάρει και τα αντίστοιχα φυλάδια που διαφημίζεται η Καβάλα. Λοιπόν, να ευχηθώ τα καλύτερα στη Δημοφέλεια. Δεν θα ρωτήσω περισσότερα. Θα έχουμε καιρό να τα πούμε για τα καλύτερα που μου είπατε ότι θα έρχονται το 18. Θα απαντήσω μέσω αυτού ότι αύριο το πρωί, για να σας μεταφέρω έτσι μια πληροφορία, αύριο το πρωί έχουμε συνάντηση Δημοφέλεια με τον μάγειρα, τον κύριο Φωτιάδη, με τον οποίο έχουμε συνάψει συνεργασία, θέλοντας να προβάλλουμε τη γαστρονομική ταυτότητα. Με εκπρόσωπο του επιμελητηρίου θα είναι ο κύριος Δέμπας, όπως επίσης και ο πρόεδρος των εστιατόρων, ακριβώς για να συζητήσουμε τα θέματα της γαστρονομικής ταυτότητας, καθώς η γαστρονομική ταυτότητα είναι ένα ακόμα πεδίο δράσης προκειμένου να προβάλλουμε και να επιμηκύνουμε περισσότερο την τουριστική μας περίοδο. Και η συνάντηση είναι αύριο το πρωί στις 12 η ώρα. Πριν να συνδεθούμε με το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, όπου εκεί μας περιμένει ο Απόστολος Ατζημιδάκης. Βλέπουμε, Απόστολε, καλησπέρα και πάλι, ότι έχεις κοντά σου τον Δήμαρχο Καβάλας, την κυρία Δήμητρα Τσανάγα. Καλησπέρα, κυρία Δήμαρχη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και σε κύριοι και πάλι. Ανοίξαν λοιπόν οι πύλες, Δήμαρχε, της 25ης Καβάλα Expo εδώ πέρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης. Πολλοίς κόσμος, πολλές επιχειρήσεις, πολλά περίπτερα. Έτσι. Χαρά, ζωή, κόσμος, δημιουργία. Αυτό δεν θέλουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη απόψε και είμαι χαρούμενη και για τους δύο λόγους. Και για τον Μητροπολίτη μας, τον καινούριο, αλλά και για την έκθεση απόψε εδώ. Και για το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να τρέχω στην Αθήνα. Για χειροτονία, Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, παρακαλώ. Μάλιστα. Όσον αφορά λίγο, θα πάρω μετά στο Μητροπολίτη. Σήμερα η έκθεση φιλοξενεί και επιχειρήσεις από την Βουλγαρία. Από τη Βουλγαρία ήρθα σε επαφή με τον Δήμαρχο από το Χάσκοβο, εξαιρετικός κύριος. Το Χάσκοβο είναι μια πόλη γύρω στις 150.000 κατοίκους, είναι κοντά μας και ενδιαφέρονται να κάνουμε δεσμούς φιλίας.
και θα τους προχωρήσουν. Στο βήμα αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, ο Άγγελος Τσατσούλης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Τα θετικά αυτά σημάδια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν εφησυχασμό. Απαιτείται αναπτυξιακή έκρηξη με εκλήθη στις ειδικές επενδύσεις, ώστε να δίδονται στους νέους ευκαιρίες απασχόλησης με υψηλότερα εισοδήματα και καλύτερες προοπτικές, για να υπάρχει το κίνδυνο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι νέοι πρέπει να έχουν δουλειά και όχι βοηθήματα από δημόσια προγράμματα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ενισχύστε την εργασία, όχι την ανεργία. Για να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας μας με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν απαιτείται σταθεροποίηση, αλλά επιτάχυση του ρυθμού μείωση της ανεργίας που να στηρίζεται στην άξιση της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας. Δυστυχώς το δημόσιο δεν έχει τα μέσα και τους χώρους για να δημιουργήσει αυτή την πολυπόθητη ανάπτυξη. Να αποδεσμεύσω για λίγο και να πάμε στον συνάδελφο, τον Απόστολο Ατζεμιδάκη, ο οποίος βρίσκεται στο εκθεσιακό κέντρο με το δεύτερο συνεργείο που βρίσκεται στην Καρβάλη. Ναι. Και από ό,τι βλέπουμε, κοντά του έχει τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Αντωνιάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. 25 χρόνια ανοίγει τις πύλες της, λοιπόν, για την 26η χρονιά η έκθεση Καβάλα Expo εδώ στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης. Δίπλα μου, όπως πολύ σωστά έθεσες, έχω τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, πολύ σημαντική η σημερινή έκθεση. Όπως και κάθε χρόνο, λοιπόν, μαζεύει πάρα πολλές επιχειρήσεις με περίπτερα στον χώρο. Ενώ πρέπει να τονίσουμε και το γεγονός ότι συμβάλλει και πάρα πολύ και στο τουρισμό, που είναι ένα κομμάτι, λοιπόν, της σημερινής έκθεσης, έτσι. Είναι γνωστό ότι στις δύσκολες εποχές που διανύουμε πρέπει να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, την υγιή επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Γι' αυτό το λόγο και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετάσχει με δικό της αυτόνομο περίπτερο στην 26η πια έκθεση του επιμελητηρίου, Καβάλα Expo, η οποία μάλιστα έχει και φέτος και μια καινοτομία. Συνδυάζει την έκθεση με τον τουρισμό. Είναι γνωστό ότι ο Περιφερειάρχης, ο Χρήστος Μέτιος, έχει κατατάσει τον τουρισμό στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού για την περιφέρειά μας και γι' αυτό το λόγο και φέτος αλλά και για το 2018 έχουμε αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν ως στόχο να προωθήσουμε και να προβάλλουμε το τουριστικό. Αυτό φυσικά γίνεται πάντα όταν υπάρχει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών εφορέων, των επιμελητηρίων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Γι' αυτό το λόγο χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία του επιμελητηρίου Καβάλας που εντάσσει τον τουρισμό, τον τουριστικό κλάδο, ένα δυναμικό κλάδο, ο οποίος φέρνει πάρα πολλά έσοδα στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, φέρνει χρήματα τα οποία έρχονται από έξω, από το εξωτερικό και έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη, όχι μόνο άμεσα αλλά και έμεσα σε όλους τους παραγωγικούς φορείς. Να συνδεθούμε εκ νέου, λοιπόν, με το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης, όπου εκεί μας περιμένει ο Τάσος Παλιστίδης. Και από ό,τι βλέπουμε, Τάσο, έχεις κοντά σου τον διευθυντή του Galaxy Hotel, τον κύριο Γιώργο Σκλήρη. Μαζί μας ο κύριος Σκλήρης. Βεβαίως συμμετέχουμε, λοιπόν, εδώ στην έκθεση, στην έκθεση Καβάλας, που σε λίγα λεπτά αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια. Λίγο νωρίτερα εμείς εδώ είχαμε την κυρία Ιωσήφιδου, ο Απόστολος Ατζεμιδάκης, τον κύριο Αντωνιάδη. Νομίζω ότι να μείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα του τουρισμού, το πώς πήγε η χρονιά και πώς θα κλείσει η χρονιά, πώς θα κλείσει δηλαδή τουριστικά για την πόλη της Καβάλας και το 2017. Και λίγο πριν τη σύνδεση λέμε ότι τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα από ότι τον Οκτώβρη του 2016. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Όντως το πρόσημο είναι θετικό φέτος για την περιοχή μας όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό και είχαμε μια πολύ καλή σεζόν με ανωδική τάση σε σχέση με πέρυσι και φέτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία, παράδειγμα Οκτώβριος πάει όπως πέρυσι και λίγο καλύτερα. Τι τουρίστες έχουμε αυτό το διάστημα στην πόλη της Καβάλας? Αυτή την εποχή έχουν σταματήσει ο παραθεριστικός τουρισμός από Βαλκάνια και ξεκινάει ο τουρισμός με γκρουπ το θρησκευτικό τουρισμό. Κυρίως από αυτές τις χώρες. Ότι έχει ανοίξει το θέμα του θρησκευτικού τουρισμού στην πόλη της Καβάλας. Πάντα ήταν ανοιχτό, γιατί μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί από την Ευρώπη προωθούν γκρουπ στην περιοχή μας, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του.
Από ποιες χώρες σήμερα έχουμε τουρισμό στην Καβάλα? Αυτό κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, παράδειγμα Γερμανία, που έχουμε αρκετά γκρουπ αυτή την εποχή.